συγκίνηση της οικογένειας. Ας δούμε το βίντεο, γιατί σας είπα πολλές λεπτομέρειες και πριν τις διαφημίσεις και αμέσως μετά να σχολιάσουμε. Και το όνομα αυτού, Αναστάσιος, ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου και της Κατερίνας Κόκλα, βαφτίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Άξο. Το μυστήριο τελέστηκε στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς της Κριτόμαντης, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη χώρα της Νάξου, δίπλα στο χωριό Μέλανες. Συγγενείς και φίλοι ήταν εκεί, όπως και η κάμερα του Αλφα και ο απασταλμένος μας Χάρης Λεμπιδάκης, ο οποίος κατέγραψε ό,τι συνέβη στην σπουδαία για τους δύο γονείς ημέρα. Γιάννης Λάτσιος, Κατερίνα Γκαγκάκη αλλά και η Μαρή Κυριακού εκπροσώπησαν τον όμιλο Αντένα. Κατερίνα μου, τι εύχομαι στο μικρό. Να σου πω κάτι, να είναι γερός, να είναι πάντα καλά, να είναι τυχερός και να έχει μια ζωή που πραγματικά να κάνει περήφανο στους γονείς του. Και εκείνη να είναι καλά, να τον χαίρονται. Εκεί ήταν και η παρτενέρ του Αρναούτογλου στα Καρντάσιανς, Μαρία Μπεκατόρου και Δημήτρης Ταρόβας. Μαράκι. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς πάμε? Μια χαρά. Ήρθαμε εδώ για την βάφτιση του μικρού Αναστάση και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι. Φρόνιμος πολύ. Είναι πάρα πολύ καλό παιδάκι. Πολύ καλό και πανέμορφο. Το είδες? Το είδα, το είδα. Είδες πως οντήσανε ωραία? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τον αγαπάμε όλοι. Τώρα είναι η μέρα του Αναστάση του μικρού. Το ευχόμαστε όλοι από καρδιά σαν τυχερός και πολύχρονος. Να τον απολαύσουμε. Παρόντες και οι συνεργάτες του Γρηγόρη στο ραδιόφωνο, Γιώργος Λιανός και Ράνια Κωστάκη. Πολύ φρόνιμο αυτό το παιδί. Δεν έχει κλάψει ποτέ, δεν το έχω δει ποτέ να κλαίει. Και δεν θα κλάψει, και αυτή είναι η ευχή μας κιόλας. Να μην κλάψει, να είναι έτσι ήρεμος, γλυκός και χαμογελαστός, Αναστάση. Σε πείσμα τον Γρηγόρη, να τον δει όπως ο μικρός επιθυμεί. Γιατί ξέρω ότι όσο φιλελεύθερος και να είναι ο Γρηγόρης, θα προσπαθήσει να το κατευθύνει το παιδάκι. Δεν έκλαιγε όμως. Δεν κλαίει. Αρναούτογλου. Δεν κλαίει. Γελάει. Παγωμένη λεμονάδα και μακαρόν κεράστηκαν οι καλεσμένοι της βάφτισης στο μικρό εκκλησάκι, ενώ φεύγοντας πήραν και την μπομπονιέρα του μικρού Αναστάση με ένα κυκλαδίτικο σύμβολο, μια άσπρη και μπλε βαρκούλα. Νονή του νεοφώτιστου ήταν δυο καλοί φίλοι του ζευγαριού, η Δία και ο Ανέστης. Μια ευχή, να είναι πάντα καλά. Υγεία, υγεία. Ναι, ναι, λιγάκι, λιγάκι. Είναι καλούλης. Νωρίς να μιλάμε και για δεύτερο? Ακόμα όχι. Και το όνομα αυτού, Αναστάσιο. Αναστάσιος Εφραίμ. Ήτανε φρόνιμο στην αρχή, αλλά μετά λίγο τα χάλασε. Σαν παιδάκι που ήταν, εντάξει. Είναι λίγο το λάδι, λίγο ο κόσμος, όλα κάτι. Όλα καλά ήταν. Γιατί ήρθαν εδώ, σε αυτή την εκκλησία? Γιατί εδώ η Παναγία είναι η προστάτησα του χωριού. Την αγαπάνε όλοι, την ευλαβούνται πολύ όλοι και γι' αυτό. Τι εύχεστε στο ζευγάρι και στο μικρό Αναστάσιο? Να είναι ευτυχισμένοι, να του ζήσει ο μικρός Αναστάσιος και να αξιωθούν να τον επαντρέψουν και να είναι ευλογημένοι από τον Θεό. Και μετά τη βάφτιση, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν σε ένα κτήμα της περιοχής για τη δεξίωση ή αλλιώς το πάρτι, όπως έγραφε και η πρόσκληση. Το μενού του πάρτι ήταν πλούσιο με φαγητό για 250 άτομα και είχε αρώματα και γεύσεις αυστηρά από το ελληνικό καλοκαίρι.